Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κερίδη. Καλή σας ημέρα. Καλή Σαρακοστή και σε εσάς. Τώρα, ο Τσελίκ έσπευσε να βάλει όλη την τουρκική ατζέντα εν ώψη της επικείμενης συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν την Κυριακή. Γαλάζια πατρίδα, αποστρατικοποίηση, τρυπάμε βάρκες με μετανάστες, όπως είπε. Όταν τα ακούς όλα αυτά, σκέφτεσαι λογικά τι θα πάμε να συζητήσουμε. Πάμε να διαφωνήσουμε, μήπως να μην πάμε καθόλου. Κοιτάξτε, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι δεδομένη. Εμείς θέλουμε ανοιχτό τον διάβλο επικοινωνίας. Έχουμε τις πολύ ισχυρές διαφωνίες μας προφανώς. Η Τουρκία είναι καταγγελόμενη και απολογούμενη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κρατάμε κατά το δυνατόν πάντοτε την ένταση όσο πιο χαμηλά γίνεται. Ένταση που προκαλεί η ίδια η Τουρκία και επανέρχεται. Σωστά το λέτε, ο Τσελίκ, ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, με όλη αυτή την απαράδεκτη αιτιολογία. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η Τουρκία είναι απολογούμενη. Απολογούμενη και για τον αναθεωρητισμό της σήμερα ειδικά, μετά τα όσα εκτροματικά γίνονται στην Ουκρανία, αλλά και για τα ύξης αφήξης ως προς τις κυρώσεις. Καλά, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν το βλέπω τόσο απολογούμενο τον Ερντογάν. Έχει αυτό το διπλωματικό φόρουμ την Πέμπτη, θα πάει και ο Ουκρανός, θα πάει και ο Λαυρόφ. Δηλαδή δεν το βλέπω να απολογείται, το βλέπω να προσπαθεί να δείξει ότι παίρνει και πρωτοβουλίες και είναι και παίχτη στο διεθνές στερέωμα. Ναι, θα πρέπει να το δούμε σε ένα βάθος χρόνου. Προφανώς επιχειρεί να παίξει το ρόλο του ενδιάμεσου, αλλά καθώς σκληραίνει η διεθνής κοινή γνώμη και η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ξέρετε, η Τουρκία που είναι μέρος του ΝΑΤΟ. Εσείς προχθές τον είπατε μαυραγωρίτη τον Ερντογάν, μιλώντας στην κοινοβουλευτική συνέλευση της Ευρώπης. Θα προσέφερα και λαθρεπιβάτης. Ναι, πώς αντέδρασαν εκεί οι βουλευτές των άλλων δυτικών χωρών στους χαρακτηρισμούς αυτούς? Με χειροκρότημα. Αλλά έχει ενδιαφέρον και η αντίδραση της τουρκικής αντιπροσωπείας που ήταν μέσα με τέσσερις βουλευτές και τον Τούρκο πρέσβη, οι οποίοι ζήτησαν αμέσως το λόγο, είπαν κάτι γενικόλογα ότι η Τουρκία είναι υπέρ της ειρήνης και του πολέμου και με ανάγκασαν να δευτερολογήσω, που δεν συνηθίζεται, και να τους πω ότι στα λόγια όλοι συμφωνούμε. Το θέμα είναι πώς αυτό θα κάνουμε πράξεις. Και ότι αυτή την ώρα η Τουρκία βγάζει κέρδος από την τραγωδία των Ουκρανών, διότι αναβαθμίζει το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, από όπου περνάνε οι πτήσεις τώρα πια, καθώς κλείσαμε εμείς τους εναέριους χώρους από Ρωσία. Αναβαθμίζει το εμπόριο, αυτό που εμείς έχουμε απαγορεύσει εδώ η Δυτική, να περνάει μέσω Τουρκίας στη Ρωσία και βγάζει χρήματα, μαυραγωρίτικα δηλαδή, κερδοσκοπεί πάνω στον πόλεμο. Και αυτό είναι μια θέση που γίνεται κατανοητή από τους Φιλανδούς, από τις Βαλτικές, από τους Πολωνούς, τους Γερμανούς, τους Γάλλους, και γι' αυτό υπήρξε και το χειροκρότημα. Βεβαίως είναι ένας αγώνας αυτός που πρέπει να δώσουμε και είναι μπροστά μας, αλλά είναι και μια ευκαιρία χάρη στην ξεκάθαρη ελληνική θέση. Πάνω που σας είπαμε όλοι μπράβο γι' αυτό, όμως κάνατε μια αναφορά στο διαδίκτυο η οποία σήκωσε πολύ αντίδραση. Λέω για το γεγονός ότι μιλήσατε για το προσφυγικό και διακρίνατε τους χριστιανούς Ευρωπαίους από τους αλλόθρησκους που έρχονται από άλλες... Χριστιανούς λευκούς Ευρωπαίους. Ναι, και αυτό τώρα είδατε τις 20, σας είπανε και ρατσιστή ακόμα, κύριε Κερίδη, για αυτή σας τη δήλωση. Ναι, ο αδελφός Τζανακόπουλου, κοιτάξτε να δείτε. Ρωτήθηκα από τον κύριο Στραβελάκη στον Sky και υπάρχει όλο το βίντεο και τα έχω όλα αναρτήσει. Προφανώς υπάρχουν τα fake news και η διαρκής προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να ανακαλύπτει ρατσιστές και να θολώνει το ξεκάθαρο μήνυμα της Ελλάδας ως προς το Ουκρανικό. Ρωτήθηκα γιατί συμβαίνει αυτό τώρα στην Πολωνία και εξήγησα ότι σε αντίθεση με το παρελθόν που οι Πολωνοί δεν δέχονταν μετανάστες, δεν δέχονταν πρόσφυγες και όλες αυτές οι χώρες ήταν πολύ αυστηρές και πολύ κλειστές, σήμερα επειδή τους νιώθουν δίπλα τους, επειδή δυστυχώς, είπα και τη λέξη δυστυχώς, αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά έτσι τους αισθάνονται οι πολιτικοί κοινοί γνώμοι, αισθάνεται τους Ουκρανούς πολύ πιο δίπλα από ότι τους... Πάντως, κύριε Κερίδη, επειδή έχω ακούσει τη δήλωσή σας και εσείς εκείνη την ώρα καταλάβατε ότι αυτό που λέγατε δεν είναι σωστό, γιατί είπατε θα πω κάτι που δεν θα ακουστεί καλά. Αφού το ξέρατε ότι δεν θα ακουστεί καλά, γιατί το είπατε? Κυρία Μακρύ, επειδή δεν ακούσατε τη δήλωσή μου, αλλά ακούσατε μόνο τα 15 δευτερόλεπτα που ανάρτησε ο κύριος Τζανακόπουλος κόβοντας τη δήλωσή μου, σας λέω λοιπόν ότι αναφέρομαι στην Πολωνία και κάνω μία περιγραφή της πραγματικότητας, η οποία είναι δεδομένη και δεν αφορά τη δικιά μου γνώμη για το αν αυτό είναι σωστό ή λάθος. Άλλωστε λέω ξεκάθαρα
το λέω ξεκάθαρα και δεν χρειάζεται νομίζω να επιμείνουμε περαιτέρω, ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα δυστυχώς, ότι οι Πολωνοί δεν αισθάνονται τους Σύριους ή τους Αφρικανούς το ίδιο όπως αισθάνονται τους Ουκρανούς. Γι' αυτό και βλέπετε αυτή τη διαφορά σήμερα, 1,5 εκατομμύρια Ουκρανοί να έχουν περάσει τα σύνορα δυτικά και να τους κάλο υποδέχονται, τουλάχιστον προς το παρόν, οι Πολωνοί και οι Ούγγροι, με τους οποίους μέχρι χθες, επιτρέψτε μου να το πω ως πρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης, στη διάθεση για το μέλλον της Ευρώπης, μέχρι χθες ήταν απέναντι. Αυτή τη διάκριση έκανα. Όποιος δει το βίντεο που είναι ένα λεπτό, όχι τα 15 δεύτερα του κυρίου Τζανακόπουλου, θα το καταλάβει απόλυτα. Είναι προφανής η προσπάθεια που γίνεται, συνεχής ανακάλυψης, πώς να το πούμε, προβλημάτων και εχθρών από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και των συνοδοιπόρων στο διαδίκτυο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό για να επιμείνουμε περαιτέρω. Τώρα, εγώ να ξαναγυρίσω λίγο στη συνάντηση της Κυριακής. Άλλωστε, εγώ έχω 10 εμφανίσεις την ημέρα τηλεοπτικά, ξέρετε, για τα ουκρανικά και για όλα αυτά που γίνονται σήμερα. Εντάξει, βρήκε τώρα ο Τζανακόπουλος να πει. Καλά, δεν είναι μόνο, είναι και πάρα πολλά μηνύματα στα social media επ' αυτού, πολλά τρόλ, κύριε Κυρίδη. Πολλά τρόλ, κυρία Μακρύ, επειδή κάθισε και τα είδα και τα έψαξα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, φυσικό τι υπόθηκε. Ας καναγυρίσουμε. Εσείς λοιπόν, δεν συμφωνείτε ότι υπάρχει μια διαφορά στην Πολωνία? Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ όμως ότι πρέπει αυτή και να υπάρχει να την αναδεικνύουμε με αυτόν τον τρόπο, κύριε Κυρίδη. Εγώ διαφωνώ προσωπικά. Πάντως okay. Τα κριτήρια υποδοχής των προσφύγων δεν πρέπει να συνδέονται ούτε με το χρώμα, ακριβώς, ούτε με τη φυλή, ούτε με την προέλευση. Πρέπει να συνδέονται μόνο με αυτό που έζησαν, με αυτό που πέρασαν, γιατί οι άνθρωποι αυτοί συνήθως έρχονται στην Ευρώπη για να ξεφύγουν από τις άθλιες συνθήκες, τις συνθήκες του πολέμου που έχουν τώρα, διότι στις χώρες. Ανοίγεται ένα θέμα. Είπε η κυρία Μακρύ ότι δεν πρέπει να αναδεικνύονται. Θεωρεί η κυρία Μακρύ με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το αντίθετο πρέπει να λέμε, όχι να τα αναδεικνύουμε ότι ναι, κάποιοι αντιμετωπίζουν έτσι. Να το καταδικάζουμε πρέπει όταν συμβαίνει, και η κυρία Κερίδη. Ναι, ο κύριος Κερίδης λέει ότι έκανε κριτική στον ορμπανισμό. Και όχι το αντίθετο. Αυτό, δεν τον λοιπόν υποστήριξε όπως του λένε στο διαδίκτυο. Αυτό καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω λάθος. Άλλωστε, ακόμα και σε αυτά τα 15 δευτερόλεπτα που έβγαλε ο κύριος Τζανακόπουλος προσπαθώντας να βγάλει από την μοίρα ξύγη, υπάρχει η φράση δυστυχώς, υπάρχει η φράση κοινικά, μιλώντας κοινικά για την πολωνική κυβέρνηση, και υπάρχει η φράση ότι αυτό είναι πολιτικά μη ορθό, που λέω, που περιγράφω μια πραγματικότητα, αλλά δυστυχώς είναι αυτή η πραγματικότητα. Δυστυχώς! Εσείς ως δημοσιογράφος αυτή την πραγματικότητα δεν τη συζητάτε. Πραγματικά εκπλήσωμαι από αυτή την κυρία Μακρύ. Σας είπα πως με τον αντίθετο τρόπο, ότι αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Ότι αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Αφού λοιπόν συμφωνούμε κατά βάση, όπως λέτε, πάμε παρακάτω. Συμφωνούμε λοιπόν. Πάμε στη συνάντηση της Κυριακής. Θεωρητικά, ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συνάντηση με τον Ερντογάν, γιατί αυτός ο πόλεμος μας φέρνει πιο κοντά, γιατί είναι στη γειτονιά μας. Έχουμε όμως την Αφγανική κρίση, είχαμε αυτή τη τηλεφωνική συνδιάλεξη, θυμάστε, μετά την Αφγανική κρίση το Σεπτέμβριο. Έχουμε όμως τόσο μεγάλη διαφορά στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, της ουκρανικής, που αναρωτιέμαι, υπάρχει πεδίο συνεννόησης, εκτός αν ο Πρωθυπουργός μεταφέρει κάποιο μήνυμα στον Ερντογάν από τη Δύση, που και αυτό το άκουσα σαν πιθανότητα. Δεν το ξέρω. Mm-hmm. Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι από τη στιγμή που ο έρμος, ο Μακρόν, έφαγε 1 ώρα και 45 λεπτά να συνομιλεί με τον Πούτιν ξανά και ξανά, παρά την κοροϊδία, την προσωπική προσβολή που του έκανε ο Πούτιν, του Μακρόν, θυμάστε, ο οποίος τον διαβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να εισβάλλει και όλα τα υπόλοιπα το προηγούμενο δίμηνο, πριν τις 24 Φεβρουαρίου, και επιμένει να κρατάει το διεύλο επικοινωνίας με κάποιον που κάνει πόλεμο αυτή τη στιγμή. Πόλεμο σε βάρος της Ουκρανίας και σε βάρος συνολικά, θα σας έλεγα, της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρώπη. Είναι προφανές ότι εμείς τους διεύλους επικοινωνίας πρέπει να τους έχουμε ανοιχτούς. Είναι προς το συμφέρον το εθνικό. Δεν κάνουμε φιλίες στις διεθνείς σχέσεις και δεν μιλάμε στους φίλους και δεν κάνουμε παρεΐτες. Εξυπηρετούμε το εθνικό συμφέρον ψυχρά, ψύχρεμα και, πώς να σου το πω, με υπολογισμό. Δηλαδή, mm-hmm, δεν παρασυρώμαστε από τα όποια συναισθήματα δικαιολογημένης αγανάκτησης για όλα όσα αυτά που έχουν πει και κάνουν οι Τούρκοι. Και προφανώς τους καταγγέλουμε όπου βρίσκουμε ευκαιρία, όπως έκανα και εγώ στο Παρίσι, όπως κάνουν και άλλοι συνάδελφοι και παντού, και για αυτά που κάνανε στην Κύπρο.
και τα αναθεωρητικά που λένε στο Αιγαίο και στη θάλασσα και τα Lebensraum περί γαλάζιας πατρίδας που μας τα είπε χθες ο Τσελίκ, και προφανώς γιατί θέλουν να βγάλουν κέρδος από τον πόλεμο. Από τον πόλεμο. Τώρα, πρωτοφανής επίθεση της Ρωσίας στη χώρα μας. Η κυρία Ζαχαρόβα ξεπέρασε τα διπλωματικά εσκαμμένα. Μας έχουν στοχοποιήσει, κύριε Κερίδη, και αυτό πώς μπορούμε να το βρούμε μπροστά μας. Θα μας το απαντήσει μετά τους τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε ξανά, κύριε Κερίδη. Ευχαριστώ πολύ. Real FM 97,8, είστε πάντα συντονισμένοι. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κερίδη, μας ακούτε? Ναι, βέβαια, καλύτερα. Και είχαμε μείνει περιμένοντας την απάντησή σας για το θέμα της επίθεσης που μας έκανε η Ζαχάροβα και αν εκτιμάτε ότι αυτό κάπου θα το βρούμε μπροστά μας. Κοιτάξτε, το αυτονόητο είναι αυτό που είπε το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη επίθεση σε συνέχεια των όσων είχε πει και η Ρωσική Πρεσβεία εδώ στην Αθήνα, εντελώς εκτός του όποιου διπλωματικού πρωτοκόλλου. Είναι προφανές ότι τελούν σε πανικό και σύγχυση στην Μόσχα, στρέφονται εναντίον των πάντων, γιατί προφανώς στον πόλεμο της προπαγάνδας που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν να κερδίζουν, έχουν τεράστια προβλήματα σήμερα, διότι η πραγματικότητα είναι τόσο σε βάρος της Ρωσίας αυτές οι εικόνες εκεί, που έχουν στρέψει όλη τη διεθνή κοινή γνώμη εναντίον της. Και να θυμίσω ότι στον ΟΗΕ, στην πρόσφατη συζήτηση, μόνο τέσσερις χώρες, οι εξής δημοκρατικές, μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά προφανώς, είναι ειρωνικός ο χαρακτηρισμός, η Συρία, Βόρεια Κορέα, Λευκορωσία και Ερυθρέα στήριξαν την ρωσική θέση. Από εκεί και πέρα η Ρωσία έχει πει ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι χώρες και οι 27 στη Λίβδη είναι εχθρικές. Και έτσι θα τις αντιμετωπίσει. Δεν είμαστε μόνο εμείς τους οποίους έκαναν επίθεση. Εμάς μας ενδιαφέρει βεβαίως η χώρα μας. Ναι. Σε εμάς όμως ήταν η σφοδρότερη, κύριε Κερίδη. Αυτό εγώ δεν κατανοώ. Είχαν συνηθίσει, να σας πω, και πιστεύανε ότι εδώ θα μπορέσουν, και το πιστεύαν και σε άλλες χώρες, να χρησιμοποιήσουν τους όποιους φύλακες είχαν αναπτύξει στο παρελθόν για να διασπάσουν το μέτωπο, να προκαλέσουν σύγχυση. Είναι γνωστή η μάχη του διαδικτύου, αναφερθήκατε και πριν και αναφέρθηκα και εγώ στα fake news. Είναι γνωστό αυτό και στη Γαλλία και στη Γερμανία και αλλού. Το γεγονός ότι μια χώρα σαν την Ελλάδα, που έχει αυτούς τους ιστορικούς δεσμούς με το ρωσικό λαό, και σας το λέω εγώ διότι οι παππούδες μου από τη μεριά του πατέρα μου μιλούσαν ρωσικά στο σπίτι και ρωσικά και προέρχονταν από τον ελληνισμό της ρωσικής Μαύρης Θάλασσας. Λοιπόν, πέρα από αυτό, αυτοί οι δεσμοί είναι ένα πράγμα. Το καθεστώς το ρωσικό είναι τελείως άλλο πράγμα. Και δεν πρέπει να συγχαίουμε τους παραδοσιακούς ελληνορωσικούς δεσμούς που είναι υπαρκτοί, που είναι ισχυροί, που είναι ιστορικοί, με τα εκτροματικά που κάνει το ρωσικό καθεστώς, το οποίο άλλωστε κρύβεται από τον ίδιο το λαό του. Οι Ρώσοι δεν γνωρίζουν τι γίνεται στην Ουκρανία. Ούτε είναι ένας δημοφιλής πόλεμος όπως ήταν η προσάρτηση της Κρυμαίας το 2014, που τον διαφήμιζε το καθεστώς και ο Πούτιν είχε δει την ιδιωτικότητα που εκτοξεύεται. Σήμερα το κρατάει μυστικό. Όσο μπορεί βέβαια, καθώς τώρα έχει μπλέξει σε μια παρατεταμένη επιχείρηση. Λοιπόν, η Ζαχάροβα είναι παντελώς αναξιόπιστη. Μας έλεγε παραμονή της εισβολής ότι δεν θα γίνει και μας κορόιδευε στη Δύση να πάει διακοπές. Δεν προαναγγέλλονται οι εισβολές, δεν προ. Όπως τις εκλογές. Ακριβώς. Ή την υποτίμηση, θυμάστε κάποτε που λέγαμε. Ναι, ακριβώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό δείγμα μια συγκεκριμένη στάση ενός συγκεκριμένου καθεστώτος. Νομίζω ότι η Ρωσία, η ρωσική κυβέρνηση. Πώς θα βγούμε τώρα από αυτό το. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα. Αυτό είναι το θέμα. Κύριε Χατζηνικολάου, και είναι πάρα πολύ δύσκολο διότι από τη στιγμή που απέτυχε ο Blitzkrieg, ο πόλεμος αστραπής που είχε σχεδιάσει ο Πούτιν, μέσα σε 2-3 μέρες να ξεπερδεύει με το Κίεβο και την Ουκρανική κυβέρνηση, και μπήκαμε σε μια παράταση της συμπλοκής, καθώς η Ουκρανική αντίσταση ήταν πολύ ισχυρότερη από ό,τι ανέμενε και ο ρωσικός στρατός πολύ υποδεέστερος από ό,τι και οι δυτικοί αναλυτές υπολόγιζαν, και όλα αυτά δίνουν χρόνο στην Δύση να ενισχύσει τους Ουκρανούς και οι Ουκρανοί να βγουν μπροστά. Άρα έχουμε μπει σε μια παράταση της εκκρεμότητας και μια στροφή του Πούτιν σε βομβαρδισμό αμάχων, διότι καθώς απέτυχε το σχέδιο το αρχικό, πηγαίνει στο Plan B, την τακτική που ακολούθησε στη Συρία, του βομβαρδισμού πόλεων και αμάχων, με ό,τι αυτό σημαίνει για την αιμοτοχυσία, για ό,τι αυτό σημαίνει για σκηνές
που έρχονται στη Δύση αυτών των σφαγών, που θα δημιουργήσουν μεγάλη ένταση στη κοινή γνώμη χωρών όπως η Πολωνία, για να επανέλθω στο προηγούμενο, στην προηγούμενη συζήτηση και να κλείσουμε με τα fake news, η οποία Πολωνία και Βαλτικές, επειδή το είδα εγώ τώρα και στο Παρίσι, δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι πάντοτε ψύχρεμες απέναντι σε αυτά όλα που γίνονται δίπλα τους. Θέλω να πω ότι ενώ εμείς έχουμε δείξει αυτή τη ψυχραιμία αυτές τις 10-15 μέρες τώρα, έχουμε πει ότι δεν θα συμμετάσχουμε στρατιωτικά, οι Αμερικανοί ανέστειλαν κάποιες στρατιωτικές ασκήσεις και περιορίσαμε την όποια πίεση στον οικονομικό κυρίως τομέα, όλη αυτή η εμπλοκή και η παράτασή της δημιουργεί τεράστιους κινδύνους κλιμάκωσης. Και ενός Πούτιν, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει πίσω, γιατί έτσι είναι το καθεστώς, διότι θα έχει πρόβλημα επιβίωσης ο ίδιος, αλλά και μπροστά κάνοντας έχει όλα αυτά που βλέπετε με τους νεκρούς, τις σφαγές, την προσφυγική κρίση και ούτω καθεξής. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Βουλευτά. Να είστε καλά. Θέλω μόνο να σας ζητήσω, επειδή σας σέβομαι και σε τιμώ πάρα πολύ, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα fake news, πάρα πολύ προσεκτικοί με την παραπληροφόρηση, η οποία ανθεί ένεκα και του διαδικτύου. Ξέρετε, εγώ τα έχω υποστεί από τον Μιχαλολιάκο και τον Καμένο και διάφορους άλλους στα άκρα δεξιά. Τώρα κατηγορούμε και για ρατσιστή από τον κύριο Τανακόπουλο. Είναι και αυτό ενδιαφέρον δείγμα του καιρού που ζούμε. Να είστε πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Καλή καλημέρα, συνέχεια, κύριε Κερίδη. Καλή συνέχεια. Real FM.